Περιστερίου, εδώ που θα δούμε την αναμέτρηση ανάμεσα στους Περιστερίου Τρέλεμπορκ και τους Χουβαλίες. Πάμε σιγά σιγά να δούμε λίγο τις συνθέσεις μας. Γεμάτο πάγκο η Τρέλεμπορκ, μόλις 7 είναι οι Cavaliers. Πάμε να δούμε την επιστροφή του Cookie σήμερα μετά τον τραυματισμό του. Για να δούμε πόσο ότης μπορεί να δώσει αυτός οι παίκτες του. Μακρύνει τώρα τον Χριστοδούλου και θα βάλει το πρώτο καλάθι και της ομάδας του και του μάθη. Θα γράψει το 2-0. Έχουμε και λέμε λοιπόν Χριστοδούλου Cookies. Θανασόπουλος, Σνέτης και Καζάνης. Λάθος εδώ του Τρέλεμπορκ. Cookies άλλη μια μακρινή. Αθανασόπουλος με το καλάθι μπροστά του, φοβήθηκε νομίζω λίγο. Δρακόπουλος θα πάρει το rebound. Για την Τρέλεμπορκ έχουμε τον Δρακόπουλο, τον Λεβεντούρη, τον Τζίντζα, τον Μιλιώνη και τον Κυνηγάκη. Μάλλον είναι ο Κυνηγάκης, βλέπω φοράει ένα 2-34. Λογικά, όλοι μπορούν να φοράει έναν κανονική μανέλα. Ως μέτρη θα στοχίσει, ο Δρακόπουλος θα πάρει το rebound. Ντέρμπι ουραγών αναμέτρησε ανάμεσα στους δύο. Μεγάλος οδηγός θα κάνει το 2-2. Στοχίσει για 3. Κυνηγάκης τον Μιλιώνη. Πήγε να δώσει μια μπάσα στο Τζίντζα, δεν την περίμενε αυτός. Θα ευστοχίσει για 3. Θα κάνει το 2-5 για την ομάδα του. Δρακόπουλος, Λεβεντούρης, ξανά Δρακόπουλος, προσποιείται, ξανά Λεβεντούρης, ο οποίος μας έχει υποσχεθεί και highlight. Για να δούμε αν θα μας το δώσει. Αθανασόπουλος πήγε και έπεσε πάνω στον αντίπαλό του. Δεν υπήρχε κάποιο φάουλ ή οτιδήποτε. Δρακόπουλος. Μιγάκης. Ωραίο γύρισμα. Δεν θα μπει μπάλα όμως το καλάθι. Μέτης. Στον Καζάνη από εκεί του Χριστοδούλου. Αθανασόπουλος. Λέει 1-2. Θα την δώσω ξανά πάσα, αλλά έκανε λάθος τελικά ο Αθανασόπουλος. Τζίντας, πώς μπείτε. Δρακόπουλος θα σηκωθεί. Θα το βρει το χέρι του ο Δρακόπουλος. Ο Θανασόπουλος είναι εκεί. Θα δώσει στον Χριστοδούλου. Τρίπλες και αυτό. Θα περιμένει να έρθουν και άλλοι τελικά. Θα δώσει το Σνέτη. Cookies. Cookies όπως μας πληροφόρησε ο Θανασόπουλος είναι αν όχι το α και το ω της ομάδας. Είναι τουλάχιστον το μισό efficiency. Οπότε με την παρουσία του θα βοηθηθούν αρκετά στα εναπομείναντα παιχνίδια. Τζίντζα στο Λεβεντούρι. Ο Λεβεντούρις και θα ξεχύσει, θα κάνει το 4-5.
αρχίσει. Στο δούλου. Σταματάει. Κατζάνης για τρεις. Δεν είναι καλό το σούτ. Ο Τζίντζας είναι εκεί. Τρακόπουλος, Μιλιώνης, θα σηκωθεί ο Μιλιώνης, στη λήξη σχεδόν, θα κάνει το 6-5 πατώντας τη γραμμή. Ο Τζίντζας θα βγει να πάρει μερικές ανάσες, το ίδιο και ο Αθανασόπουλος. Στη θέση τους θα περάσουν. Με το 99 ο Κακογιάννης και από την άλλη με το 77 ο Μπινιάκου. Δεν τη χάνουμε την μπάλα, ήταν λίγο τώρα θα τη χάσουν την μπάλα. Κούκης, σκοτεί ο Κούκης, 6-7. Βαγενάς, Δρακόπουλος, Κυνηγάκης, ανάμεσα σε τέσσερις, θα δώσει το Μιλιώνη. Μιλιώνης, για τρεις θα σηκωθεί ο Δρακόπουλος, θα ξεκινήσει, ο Μιλιώνης θα πάρει το rebound. Δρακόπουλος, θα βάλει το γαλάφι και θα βάλει και μπροστά και την ομάδα του με 8-7. Κούκης. Για τρεις οι κουβαλίες δεν θα στοχίσουνε. Αγενάς Γκάκης, θα βάλει μέσα το σμέτι και θα κάνει το 17. Έπαιξε πάρα πολύ ωραία στο λόμπος το Γκάκης. Κούκης, ωραία πάση στον Καζάνη, θα γυρίσει αυτός, δεν θα κάνει καλό τελείωμα, εκείνος Μέτης όμως. Με συγχωρείτε, όποιος θα πάρει το φαουλ, θα έχει το δικαίωμα για δύο ελευθερίες βολές. Τσιρδίμος στην πεντάδα. Μέτης αστοχή. Στη δεύτερη αλλά επανάληψη διαδικτής. Θα ευστοχίσει. Θα κάνει το 18. Είναι επαναληπτική. Θα βγει να πάρει μερικές ανάσες. Ο Παύλος θα μπει στη θέση του. Κούκης. Σμέτης για τρεις, θα αστοχίσει. Θα γίνει ο Κακογιάννης, Κακογιάννης να πάρει το rebound. Βαγενάς. Θα στοχίσει ο Κοκογιάννης, εκεί είναι όμως ο Κυνηγάκης, πάρα πολύ καλός ο Κυνηγάκης. 12-8.
τίμιος ψηλός φαίνεται μέχρι στιγμής. Ο Κούκης θα πατήσει και θα κάνει το 12-10. Γενικότερα πολλές από τις επιθέσεις θα περάσουν από τα χέρια του Κούκη. Να δούμε απλά σε τι μέρα είναι. Βαγενάς. Κυνηγάκης. Θα βγει άμυνα αυτή τη φορά. Δεν είναι καλή πάσα από τον Μπινιάκου. Και θα επιστρέψει η μπάλα στα χέρια των Τρέλεμπορκ. Παύλου μέχρι μέσα, τώρα εκεί είναι ο Κακόγιαν, ο Κακογιάννης, αυτός είναι ο άστοχος. Χριστοδούλη με την μπάλα, εδώ στο Σμέτ. Αυτός κατευθείαν, αλλά κόβεται από τον Παύλου. Κούκης. Ψάχνει να βρει χώρο, σταματάει την τρίπλα του. Εδώ στο Μπινιάκου. Μπινιάκου, Χριστοδούλου, 5-4 λεπτά έχουν μείνει. Θα στοχίσει ο Μπινιάκου. Και ο Μιλιώνης θα πάρει το rebound. Ένας. Κυνηγάκης. Θα κάνει το shoot, δεν θα μπει η μπάλα, θα μπει στο φάγκλα και τώρα θα πάρει το φόλ χαμηλά βέβαια. Τελευταία επίθεση για τους Κουβαλιές. Κούκης λέει κάθε κουβάρι. 5 δευτερόλεπτα. Κούκης με την μπάλα. Κλείνεται. Θα το κλέψει ο Μιλιώνης. Πρέπει να σκοτήσει. Στεφάνη και 12-10. Επιστροφή σε λίγο το δεύτερο δεκάλεπτο. Επιστροφή για το δεύτερο δεκάλεπτο. 12-10 μπροστά η Τρέλεμπορκ. Καινούργιες φάτσες για την Τρέλεμπορκ. Αξιοποίησαν το έπακρο τις μεταγραφές τους. Τσουμάνης είναι ο 23, Βαγιάννας ο 23. Πολύ κακό το σούτ του όμως. Φάουλ έχουμε. Φάουλ θα κερδίσει ο Βαγενάς. Κακόπουλος θα αστοχίσει για τρεις, ο Σμέτς είναι εκεί να πάρει το rebound. Θανασόπουλος. Τον κυνηγό ο Παύλου κρατάει όμως την μπάλα. Θανασόπουλος, Κούκης. Ο Σμέτς θα χάσει, θα την κλέψει ο Κακόπουλος. Και θα κερδίσει και το χάλι για να ανακόψουν τον εκβιασμό. Thank you.
παλεύουν εκεί για τα rebound. Τελικά ο Μπινιάκου θα είναι ο νικητής. Και η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Κούκκι. Τρίποντο από τους Cavaliers. Διαχειρώσει Τσιρδίμου και 12-16. Καλό είναι, δεν μπήκε όμως. Και τώρα σειρά της Trelleborg να εκδηλώσει επίθεση. Δεν παίρνει να κάνει καλά Trelleborg, αλλά η κατοχή παραμένει στα χέρια τους και τώρα. Θα στοχίσει ο Παύλου, ο Δρακόπουλος είναι εκεί να πάρει το rebound. Θα στοχίσει και ο Δρακόπουλος, Παύλου είναι εκεί για εκ νέου νέο rebound. Παύλου, θα δώσει το τζουμάνι, θα κάνει airball, Δρακόπουλος, θα στοχίσει, Δρακόπουλος ξανά. 1, 2, 3, 5, 10, θα μπει καλά στη για Τρέλμπορκ. Παύλου, Κόπουλος, Παύλου ξανά για 3. 17-16. Σμέτης, κάνει βήματα ως Σμέτης. Αυτά το στηρίζει ο διαιτητής. Μιλιώνει θα επιστρέψει το μάτς. Και ο Καζάνης απ' την άλλη. Στην επιλογή και οι κουβαλίες κλέβουν την μπάλα. Θανασόπουλος για 3, μόνο του φάνη μπάλα, Λεβεντούρη στο rebound. 5 και 40 έχουν απομένει για το πρώτο ημίχρονο. Θα στοχίσει τη διαφορά όμως και εκείνο Μπινιάκου να πάρει το rebound. Δεν ήταν καλή επίθεση αυτή για τους Cavaliers. Παρ' όλα αυτά, ντέρμπι περιμέναμε, ντέρμπι βλέπουμε ανάμεσα στους δύο, καθώς το σκορ είναι στο 18-16, μόλις ένα καλάθι χωρίζει τις δύο ομάδες. Σουμάνης Βαγενάς, θέλει να περάσει ο Βαγενάς. Ωραία πάσα στο Μιλιώνη, δεν μπορεί να το σκοφεί όμως σωστά, μου βγαίνει η άμυνα για τους Κουβαλίες. Κούκκι θα δώσει μια μακρινή στο Χριστοδούλου, αυτό συμπεριλαμβάνει στο τσακ. Τον κλείνει με δύο, του κλέβουν αλλά μάλλον έχουν πατήσει, σύμφωνα με τον διαιτητή. Κούκκι, Καζάνη,
Θα μπει και θα βγει την μπάλα, ο Λεβεντούρης προσπάθησε εκεί να βάλει ένα καλάθι με το ένα χέρι, δεν του έκανε. Έρχεται όμως ο Παύλου και κάνει το 21-16 λογαριασμό της ομάδας του. Μπινιάκου θα γυρίσει, θα βάλει ένα δύσκολο καλάθι, θα κάνει το 21-18. Προλαβαίνει ο Αθανασόπουλος με αυτοφυσία, θα κλειστεί στο παρκέ και θα προλάβει την μπάλα. Μπινιάκου στο κούκι. Ξανά Μπινιάκου, σηκώνεται. Στεφάνι και Βαγενάς. Θα κλέψουν οι Κουβαλίερς, που θα βρει τον Μπινιάκου. Πίσω! Θανασόπουλος στο κούκι. Δεν έχει μπει μέσα ο Κούκης ιδιαίτερα. Δεν ξέρω αν δεν βρίσκει χώρο ή αν φοβάται. Μέχρι ένα σημείο πηγαίνει όμως, τέλος πάντων. Θα αρχίσει ο Παύλου, ο Κιδίνος θα πάρει το rebound, θα πάρει στον Μπούκι. Καζάνης. Καζάνης, Τσιρδίμος, αστοχή για δύο, Μιλιώνης το rebound. Παύλου, υπάρχει χώρος, ένας με τέσσερις συνδέει, ένα με τρεις, ο Παύλου. Όχι, θα βγει η άμυνα η πρώτη, Παύλου ξανά, θα φυρεί ανάμεσα. Πολύ καλός ο Παύλος σήμερα, πολύ ενέργεια. Στο συν 5 είναι η ομάδα του. Έχει καταφέρει να τελειώσει πολλές επιθέσεις. Ο Κούκης δεν θα ευστοχίσει, ο Λεβεντούρης είναι εκεί να πάρει τον rebound. Παύλου, θα δώσει το Βαγενά. Αυτός θα προσπίσει, θα δώσει στο Σταυρόπουλο, Μιλιώνη, ξανά Σταυρόπουλος, δεν θέλει να σκοθεί ο Σταυρόπουλος. Μάλλον δεν ήθελε να γράψει αρνητικό efficiency ο Σταυρόπουλος του Break Mediators, γι' αυτό δεν σκόπηκε να ζητάρει, καθώς είχαν μείνει οριακά 1,5 με 2 δευτερόλεπτα. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται προς το παρόν η απραξία του Κούκη. Θα πρέπει να πατήσει λίγο παρκέ. Καθώς λείπει αρκετό χρονικό διάστημα. Yes.
Σμέτης, θα σηκωθεί, για τρεις, φάνη, θα στο πάντο, Ιβάν, σχεδόν ολόκληρο η είναι. Ήταν η Ρεντέλεμπορ, ο όμως θα κάνει μεταφορά της μπάλας, θα δώσει 14 επίθεση στους κουβαλιές. Κάτω είναι το φάουλ, είχαν να δώσουν οι Τρέλεμπορκ. 14 στρογγυλή για τις κουβαλιές. Ο Βεντούρης θα διευθώσει το προηγούμενο κλάχος. Ολόκληρη του λένε, δεν ακούει αυτός. Και θα κάνει 25-18. Αυτό θα είναι το σκορ του ημιχρόνου. 25-18. Δεν μετράει, τίποτα δεν μετράει για κανένα λόγο. 25-18. Επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο μισό. Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο. Ευστοχούν στην πρώτη επίθεση του δεύτερου ημίχρονου οι κουβαλιές. Πάνω του, την κρατεί ο Κούκης, θα περάσει στην καζάνη, ξανά Κούκης, θα σηκωθεί αυτός και θα συνεχίσει 25-22, γρήγορα στο τρίποντο η διαφορά για τις δύο ομάδες. Πάρα πολύ καλός ο Κουκάκης, τα είπαμε και πριν, Αθανασόπουλος στον Κούκη. Θα αστοχήσουν οι κουβαλίες στην επίθεση αυτή. Ο Δρακόπουλος θα κατεβάσει την μπάλα. Πάβουλη θα στοχίσει, ο Θανασόπουλος θα πάρει το rebound. Θα δώσει τον Παύλου. Ο Θανασόπουλος. Σμέτης. Κουχής. Χριστοδούλη θα κάνει λάθος πάσα. Ο Παύλου είναι εκεί για να την κλέψει. Φάουλ έκανε ο Θανασόπουλος. Ο Δρακόπουλος θα σηκωθεί για 3, 30-22, θα το έβρισκε κάποια στιγμή το χέρι του Δρακόπουλος, που θα χάσει.
Πόσο είναι 8 είναι η Τρέλεμπορκ. Για τρεις Χρυστοδούλου θα αστοχίσω την Ιγάτη στα Πάρτερμπαουμ και πάω που θα κατεβάσει την μπάλα. Ρίντζερς. Πόδι έχουμε, 14. Ο Θανασόπουλος θα περάσει εκτός. Ρίντζερς για τρεις, δεν θα αστοχίσει ο Ρίντζερς. Νιάκου, σίδερο και έξω μπάλα, Δρακόπουλο στο rebound. Στη γράμμη για δύο βολές θα πάει ο Δρακόπουλος. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη, δύο στις δύο. Αλλαγές έχουμε. Θα επιστρέψει ο Λεβεντούρης. Και ο Βαγενάς. Παύλου και Κυνηγάκης εκτός. Έβρε Παύλου, συγκεντρώς. Λίγο πει, βγαίνει λίγο πιο γρήγορα έξω. Χριστοδούλου στο Σμέρτη. Κούκης. Νομίζω φοβάται ο Κούκης να μπει μέσα. Έχω κάτι τέτοιο βλέπω από τον τρόπο παιχνιδιού του. Τέλος πάντων ο Μπινιάκου είναι εκεί. Πάντα δεν θα το κάνει το πατήρι. Λέβει τους το κατεβάστε. Ριμπάουν. Ένας Τζίντζας Δρακόπουλος, ξανά ο Θησίδερο, την μπάλα στα χέρια. Ξανά του Δρακόπουλου τελικά. Λιώνει, θα το την κλέψει. Ο Καζάνης. Σμέτς θα σηκωθεί. Σίδερο. Εντάξει, γενικότερα το ξέρουμε ότι όταν το σκορ πάει εκεί γύρω στους 50 πόντους, η Τρέλεμπορκ πάρα πολύ δύσκολα θα χάσει. Τζίντζας. Λάθος πάσα από τον Τζίντζα και έχουμε time out από τους Πορτοκαλί. Επιστρέφουμε σιγά σιγά από το time out μας. Στο δούλου για τρεις, θα αστοχίσει, Τζίντας πιο ψηλά από όλους, θα κατεβάσει το rebound. Σταυρόπουλος θα βρει τον Τζίντζα. Σταματάει, θα συγκριστεί από τρεις, θα σηκωθεί, θα βρει μόνο τον ταμπλό. Στο δούλου περνάει μέχρι το lay-up, θα πάρει το foul και θα έχει το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Τζίντζας δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητού. Θα ευστοχίσω όπως θα δούλει στην πλώτη. Θα ευστοχίσω στην δεύτερη. Λεβεντούρη. Ωραίο καλάθι από τον Λεβεντούρη. Πεταχτάρει και μέσα. Κούκκι, μια μακρινή στο Χριστοδούλου. Πολύ μακρινή όμω, δεν την πρόλαβα ο Χριστιανό. Τον Κούσα!
Μάλιστα, στο Χίσι, ο Σταυρόπουλος θα ανανεώσει την επίθεση για την ομάδα του. Λεβεντούρης. Ωραία, ριβέρσα και καλάθι. 36-23 για την Τρέλεμπορκ. Τζάμπολ έχουμε. Έλα να δω τώρα ποιος θα προηγήσει για να την κάνει. Καταφέραμε, τη βγάλαμε την μπάλα τελικά. Κατεβάζει ο Τζουμάνης. Κακή επίθεση εδώ πέρα και καλή και κακή συνεννόηση. Λεβεντούρης ούτε αυτός, ακούστηκε ένα πλάτσι εκεί, είπατε να δοθείτε το πρώτο φάουλ, παρ' όλα αυτά πήρε το δεύτερο. Λεβεντούρης θα αστοχίσει στην πρώτη. Ευστοχίζει όμως τη δεύτερη. Θα κλέψει ο Λεβεντούρης. 2 λεπτά για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Βαγενάς. Θα αστοχίσει. Τσιρδίμος θα πάρει το rebound. Δινιάκου. Θα πάρει την ασίστα του Χρυσοδούλου και θα την κάνει καλάθι και το 37-25. Λεβεντούρης στο rebound, θα δώσει τον Τζουμάνι, θα σηκωθεί αυτός. Κάκι σε το σουτ, την μπάλα εκτός και στα χέρια των Κουβαλίες. Τζιρδίμο. Θα σηκωθεί ο Τζιρδίμος, θα κάνει airball. Ωραία, επαναφορά από τον Δουνιάκου και ο Χριστοδούλου θα κάνει το 37-27. Ένα λεπτό έχει απομείνει για να πάμε στο τελευταίο και καθοριστικό δεκάλεπτο. Σταυρόπουλος, Τζουμάνης, Βαγενάς, Τζίντζας, Τζουμάνης ξανά, θα σηκωθεί, θα φάνει και στα χέρια του Κούκκι. Ωραίο τρέξιμο εδώ και 37-29, έπεσε σε μόνο ξεκίνητη χώρα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι υπάρχει λόγος να χαλάσουν το time out τους τώρα, στα 30 δευτερόλεπτα.
και αλλιώς θα τελειώσει το παιχνίδι για το δεκάλεπτο. Θα αναποπεί ο ρυθμός και ούτως ή άλλως θα είναι και καλά. Αυτή, ξανά στο ψηφίο. Χριστοδούλου. Δεν ήταν συγκεντρωμένη η Τρέλεμπορ, γι' αυτό που θα έκανε το καλάθι. 39-31, 5 δευτερόλεπτα. Σταυρόπουλος. Η επιλογή. Πάρ' τον Τουλένα, θα συγκοθεί ο Χριστοδούλου, θα κάνει over the... 31-31, κατά το τελευταίο καθοριστικό δεκάλεπτο. Επιστροφή στο παιχνίδι μας σιγά σιγά. Κούκκις. Σμέτης. Καζάνης. Αθανασόπουλος. Θα βάλει ένα τρίποντο με ταμπλό. Και έτσι μετράνε, φυσικά και έτσι μετράνε. 39-34. Στους 5 έπεσε η διαφορά. Λίγο ένταση υπάρχει στο μπάγκο της Τρέλεμπορκ, να ηρεμήσουν λίγο. Δρακόπουλος ψάχνει να δει, τελικά δεν θα βρει κανέναν. Θα σηκωθεί μόνο στο κύριο και θα σουτάρει, θα στοχίσει παρόλα αυτά. Σμέτης. Κούκκις, Καζάνης. Σμέτης, Μπινιάκου για τρεις, θα στοχίσει ο Μπινιάκου. Κακογιάννης, Παύλου. Όλο το διάδρομο Παύλου, ο Ασίου Παύλου. Θέλει να τρέξει ο Δραγόπουλος, τον σταματάει ο Κούκκις. Κανονικά λένε οι διδυτές. Εκεί ο Κακογιάννης θα κάνει όμως βήματα, σωστό. Το δώσαν και οι δύο διαιτητές έτσι και εξάλλου ταυτόχρονα. Μπινιάκου θα πάρει το φάουλ. 8 λεπτά έχουν μείνει για την ολοκλήρωση. Θα σταματηθεί και από τον Κακογιάννη. Κούκκις ξανά, πάρα πολύ ωραίο φλόκερ. 41-36. Έτσι πρέπει να μπει λίγο μέσα ο Κούκκις. Σμέτης θα πάρει το rebound μετά την κακή επιλογή του κυνηγάκη. Κούκκις, Ζάνης. Πολύ κακό το τελείωμα, ενώ είχε χώρο. Δεν τον ενοχλούσε κανείς να βάλει το καλάθι. Φάουλ. Αλλαγές έχουμε. Χριστοδούλου θα επιστρέψει. Κούκκις θα βγει να πάρει μερικές ανάσες. Δρακόπουλος. Παύλου, Λιώνης, Κυνηγάκης, θα στοιχίσει ο Κυνηγάκης και θα κάνει βήματα με τη δεύτερη προσπάθεια. Θα στοχίσει ο Χριστοδούλου. Δρακόπουλος είναι ένας με δύο και θα βάλει καλά και φάουλ. Θανασόπουλος δεν συμφωνεί, όπως βλέπουμε από την αντίδρασή του. Σαν 43-36,
Για να δούμε αν ο Ανδρακόπουλος θα τον βάλει το έμεσο το τρίποντο. Θα το βάλει, 44-36. Αθανασόπουλος θα σμέτει για 3, 44-39, απαντάει από τη γραμμή ήταν 6.75, ξανά η διαφορά στους 5. 6,5 λεπτά έχουν μείνει. Παύλου με τον Χρυσοδούλου πάνω του. Παύλου, Δρακόπουλος, αυτός τον Κακογιάννη για 3, αστοχή. Όποιος και να κουμπάει δεν έχει βρει στεφάνι, έχει λήξει ο χρόνος ούτως ή άλλως. Είτε έτσι είτε αλλιώς, δηλαδή η μπάλα θα ήταν κουβαλίες. Νομίζω μπήκε και χέρι ο Δρακόπουλος. Με τον ήχο μόνο, όχι ότι το είδα. Άκουσα ένα πλάτς. Συχτήριζε από πριν. Θα βάλει όμως τη δεύτερη, 44-40. Παύλο. Κόπουλος. Θα στοιχίσει, Κακογιάννης συνεχίζει να πάρει το rebound. Ξανακάνει βήματα. Νομίζω μπερδεύεται ο Κακογιάννης εκεί και κουνάει το σταθερό του. Θα πάρει την τεχνική ποινή γιατί διαμαρτυρήθηκε στη διαιτητή. Κακός. Και η Trelleborg θα αναγκαστεί να πάρει ένα time out. 44-40, 5 και 47 επιστρέφουν σε λίγο. Ετοιμαζόμαστε εδώ για τη βολή της τεχνικής ποινής. Θα την εκτελέσει ο Κούκης. Δεν πειράζει όντως. 5-47. Για να δούμε. Θα καταφέρουν οι κουβαλίες να πάρουν την νίκη ή η Trelleborg εταιρεία στο προβάδισμα μέχρι το τέλος. Κούκκις. Θα δώσω ωραία στον Πινιάκου. Αυτός θα ολοκληρώσει και θα κάνει το 44-42. 5,5 λεπτά. Ένα μάτσο θα μπορούσε να πάει και παράταση. Έτσι όπως έχει κυλήσει. Παύλου. Θα πάρει το φάουλ Παύλου, θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Και δεν του θα μετά από αρκετή ώρα. Θα αφήσει ένα λίγο να ξεκουραστεί. Μέσα και η δεύτερη. 46-42. Διαφορά μαξιλαράκι ξανά. Κούκκις. Ένα γαλόδος του Κούκκι, ο Θανασόπουλος θα ανανεώσει. Μπινιάκου. Έπισε πάνω στο κυνηγάκι ο Μπινιάκου. Τίποτα, παίζουμε. Παύλου, όλο το χώρο και τον δρόμο θα αστοχίσει όμως ο Θανασόπουλος. Στο λιμπάουν, Κούκκις μακρινή ξανά.
Χριστοδούλου με τον Λεβεντζούδο από πάνω. Ανάποδα. 46-44. Βήματα μάλλον θέλει εδώ πέρα ο Τύρος που έχει το ρόλο του coach σήμερα. Αυτός είναι τραυματίας. Κυνηγάκης. Τούρης. Δρακόπουλος. Σκοφεί ο Δρακόπουλος. 48-44. Θα έχει αυτά τα σούτα ο Δρακόπουλος. Σμέτης. Κούκης. Με φάουλ, δηλαδή δείξε ότι κλέβει την μπάλα ο Δρακόπουλος. Νέα 14 για τους Κουβαλιές. Deflection από τους Πορτοκαλί. 9 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους Κουβαλιές. Σμέτης, Χριστοδούλου για τρεις, είναι άτυχος, πάρει το rebound. Μα πόσο ωραία ήθελε ο Παύλου να κάνει για να περάσει τη σέντρα, δηλαδή 14 έγραψε το χρονόμετρο. Σμέτης. Γκούκι. Θα δώσει το Χριστοδούλου. Θα τον σπρώξει ο Παύλου. Σωστό είναι το φάουλ. Θα στοχίσει ο Χριστοδούλου στην πρώτη. Θα στοχίσει στη δεύτερη. Τζίντζας, όχι, κακό είναι το σουτ. Παύλου στο Δρακόπουλο, αυτός για τρεις. Θα φάνηκε στα χέρια του Κούκκι η μπάλα. Χριστοδούλου θα βάλει το καλάθι, θα κάνει το 48-47 και γρήγορα βέβαια time out από την Τρέλεμπορ και προσπαθήσε πάρα πολύ λίγο να δούμε αυτό το καρδιοκτήτη. Συνεχίζουμε στα 2:35, 48-47 είναι το μάτς. Thank you.
συμφωνεί, ήθελε φάουλ. Ίσως ο Μιλιώνης θα πάει στην μπάλα μόνος του. Έχει όλο το χώρο και το χρόνο. Θα τελειώσει η πολύ σωστά τη φάση. Θα κάνει το 50-47. Η Κοβαλιέρα γρήγορα θα πάρει σε time out. Στο συν 3 η Τρέλεμπορκ. Για να δούμε. Επιστροφή σε λίγο. Ένα τρίποντο μακριά είναι οι δύο ομάδες μεταξύ τους. Σμέτης θα δώσει τον Αθανασόπουλο. Πάρα πολύ αναρθόδοξο το σουτ. Λεβεντούρης, Κυνηγάκης. Θα σηκωθεί, θα πάρει όμως το δικαίωμα για δεύτερες βολές, παρότι δεν μπήκε το σουτ. Θα ευστοχή στην πρώτη. Αστοχή στη δεύτερη, Σμέτης θα πάρει το rebound. Ένα λεπτό έχει απομείνει. Έχουν το μαξιλαράκι των 4 πόντων η Τρέλεμπορκ. Σε τρυποντό 51-50, 50-40 για τη λήξη. Δεν ξέρω τι ζητάει εδώ ο Τύρος. Σαν δευτερόλεπτο ο Παύλου με την μπάλα στα χέρια του. Θα βγάλει έξω τον Δραγκόπουλο, θα σηκωθεί για 3, δεν θα απαντήσει. Σμέτς το rebound και τώρα για να δούμε μεγάλη ευκαιρία για τους Κουβαλιές. Σμέτης θα προσποιηθεί, θα πάει το διάδρομο. Η μπάλα θα του κάνει γκέλ και θα βγει εκτός. Και ο Κόκκης θα κάνει φάουλ και θα στείλει στις βολές του αντιπάλους του. Αν βάλουν και τις δύο, είναι οδηγοί του μάτς και με μια καλή άμυνα. Θα φύγουν νικητές, ο Περιστέρι Τρέλεμπορκ. Ο Κούκκης δεν συμφωνεί με την απόφαση. Λεβεντούρης θα σηκωθεί, θα στοχίσει στην πρώτη. Ούτε στη δεύτερη. Χριστοδούλου, όχι, θα χάσει. Τι μια θα πάρει, Σμέκτης, θα του κάνει αναγκαστικά. Φάουλ. Ένταση τώρα και είναι λογικό. Είναι στο τέλος, οι δύο ομάδες θέλουν. Ο Πάγκος των Κουβαλιέρς. Φάστε εκεί στη δεύτερη. Χριστοδούλου, Μπινιάκου. Θα στοχίσει, Μιλιώνης, Κυνηγάκης. Φάουλ έχουμε. Για να γλιτώσουν κάποια δευτερόλεπτα. Δεν νομίζω ότι ήταν φάουλ πάντως εκεί. Ο
Μπουνιάκο το έχει χάσει οριακά εντελώς μόνος του. Θα εξοχίσει, αν βάλει και τη δεύτερη, τετέλεστε. Καλά, και αν δεν τη βάλει δεν ξέρω αν προλαβαίνουν από το rebound. Τη βάζει παρόλα αυτά, 54-50. Χριστοδούλου θα πάρει τη μακρινή, θα βαρέσει ένα τρίποντο. Δεν θα το βάλει, 54-50, νικήτρια η Trelleborg. Καλή συνέχεια σε όλους.